ιδίως που κάνουν σατυρικές εκπομπές είναι έτσι και στη ζωή τους, νομίζω, έτσι. Δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Εννοείται. Ο Νίκ Δεγκ λέει: Μάρι, δεν είναι μόνο τατουάζ, έχει να κάνει με αυτόχθονες λαούς που κάνουν δελετουργίες κλπ. Οκ, εντάξει, οκ. Εγώ από το τρέιλερ κατάλαβα ότι έχει να παίζει πάρα πολύ πάνω με σημάδια στο δέρμα. Το συνδέει έτσι, έτσι. Να πω και το Μαυρίδι, ίσως και να είμαι το πρώτο μεροκάματο που πήρε. Εγώ. Του έδωσα 5.000, 5.000 δραχμές, ο Γιώργος τότε σπόρος, πιτσερικάς, για να κάνει γκράφιτι μία τούρτα γενεθλίων στο σχολείο που πήγαινε η κοπελιά που τα είχα τότε. Έτσι. Σώπα ρε φίλε. Ναι. Είναι ή το πρώτο του μεροκάματο ή άντε να είναι το δεύτερο ή το τρίτο. Τον έδωσες 5.000 δραχμές. Τότε, για να καταλάβεις, το Μινιάτικο ήταν, ας πούμε, πολύ καλό μεροκάματο. Ναι. Και γι' αυτόν ήταν η υπόθεση αστείο. Και έκανες εσύ γκράφιτι. Πάνω από την είσοδο του σχολείου του που πήγαινε, ναι, τότε, τρίτη ηλικία. Στη συνέχεια, γενεθλίων, μετά από πολλά χρόνια, παντρεύτηκε ακροατή μου Αριανού. Και τον παράτησε σύξυλο και αυτά. Ένα πρωί του λέει φεύγω. Και εσύ δηλαδή έδωσε μεροκάμα το 5.000 στο Μαυρίδι για να κάνει γκράφιτι τούρτα και γενεθλίων. Τούρτα, ναι, σε σχολείο, στις δυτικές συνοικίες, έτσι. Το πρωί το είδανε, ήταν το σχόλιο για ένα μήνα του σχολείου. Σε φίλες της, μαθητές, μαθήτριες, καθηγητές, καθηγήτριες και τέτοια. Ναι. Στο Μαυρίδι, ναι. Πρέπει να ήταν. Α, τώρα ο Γιώργος αυτό μπορεί να το. Σίγουρα το θυμάται. Σίγουρα το θυμάται. Πιτσιρικάς. Μου τον σύστησε ένα παλικάρι από πλατεία Ναυαρίνου και μου λέει: Είναι ένα πιτσιρικάς, λέει τσακάλι και τα λοιπά. Θα αφήνει να σε βρει. Μπαίνει ένα τσακαλάκο ένα πρωί. Λέει: Φίλε, είσαι ο Μάριος. Λέω: Ναι. Με λένε Γιώργο, λέει. Πόσο χρόνο τότε ο Μαυρίδης. Ο Μαυρίδης. Βασίλη, αν σε βοηθήσει. Δηλαδή, εσύ αν πήγαινες. Εγώ ήμουν. Όχι εγώ τρίτη ηλικίου. Ναι. Η κοπέλα τρίτη ηλικίου. Ναι. Εγώ ήμουν 30. Α, καλώ ήσουν του λόγου σου. Ναι. Εντάξει, ερωτεύτηκα εγώ. Ναι. Και ερωτεύτηκε η κοπέλα εμένα, ας πούμε. Τρίτη ηλικίου. Αυτή. Ναι. Ναι. Τρίτη ηλικίου, ναι. Και λέω, το θέλω όμως, λέω, να είναι αύριο το βράδυ να είναι έτοιμο. Γιατί το πρωί λέω μπαίνουνε. Μην πας το πρωί, δεν πας και το κάνεις. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις. Να πάει βράδυ, ναι. Θα πά... Λέω, το αργότερα το... μέχρι το βράδυ να είναι έτοιμο. Είμαστε εκεί με το πρωί και δεν κατάλαβα. Εντάξει, ήταν μαλακία, παπαριά. Και ναι. Και παιδόφιλο σα λαμάκο. Φίλε τρίτη ηλικίου και πολύ αναπτυγμένη. Εντάξει. Σου δώσε την εντύπωση τότε ο Γιώργος ο Μαυρίδης ότι θα έχει αυτή την εξέλιξη και στο. Κοίταξε, κατάλαβα ότι είναι τσάκαλο. Μπράβο. Γιατί μου είπε και άτομο. Λέει άστο, το παιδί κάνει τρελά. Λέει με hip hop, λέει και με τέτοια. Με γραφίτι και αυτά κάνει. Λέει, το πλατεία... είχε το καλλιτεχνικό. Ναι, σε γειτονιές, πλατεία να βαρύνω αυτά τέτοια. Εντάξει, οκ, α πούμε. Ακόμα το κλαίω το 5.000. Εν τέλει το έκανε ωραίο. Κάτσε καλά. Άστο. Άστο. Απίθανη τούρτα. Νόμιζες ότι είναι τούρτα, ρε παιδί μου. Τα κεράκια κανονικά τρέχει, αντιγείται. Άστο. Θα πάρει τα βουνά. Τεράστια, ε. Πάνω από την είσοδο. Το θυμάται ο Γιώργος σίγουρα. Δεν τίθε θέμα. Γιώργο, θέλω να κάνεις μια τεράστια πατούσα. Κλαίω. Τώρα το έκανα άνετα. Ξέρεις τι έχω κάνει τώρα, ε.